Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Web Radio Αφικτιονία και παρακολουθείτε την εκπομπή, άλλη μια εκπομπή μάλλον, πέρα από το στερεότυπο, με την Άκουλα Ποινή. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε για ακόμα μια φορά τον υποψήφιο βουλευτή με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης Νομού Μαγνησίας, κύριο Σαμαρά Τριαντάφυλλο. Κύριε Σαμαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Νάκου. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που για μια ακόμη φορά θα είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή για να αναλύσουμε τα όσα κωμικοτραγικά και εγκληματικά ταυτόχρονα συμβαίνουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Πράγματι, κύριε Σαμαρά, μιλάμε για το ΤΑΙΠΕΔ σε όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί. Είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Είναι οξύμορο, οπότε έχουμε πει από τον τίτλο και μόνο. Έχουμε μιλήσει για το σκοπό ίδρυσης, έχουμε πει τι γίνεται. Έχουμε φτάσει στο άρθρο 5. Στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Μάλιστα. Στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, το οποίο λέει το άρθρο 5, και λέει «Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και κατά προτίμηση με α, πώληση». Και είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Εκεί είχαμε μείνει ακριβώς, σωστά. Ότι είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Λες και μόνο με την πώληση μπορούμε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στα όποια προβλήματα οικονομικά αντιμετωπίζει η χώρα μας. Θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί ένα management, έτσι, και να συνεχίσουμε εμείς να έχουμε την ιδιοκτησία των ακινήτων αυτών στα χέρια μας. Πλην όμως δεν προτιμήθηκε κάτι τέτοιο και το ότι δεν προτιμήθηκε, βέβαια, πολλά περνάνε το δικό μας. Ρωτήκαμε ούτε γι' αυτό, κύριε Σαμαρά. Δεν ρωτηθήκαμε ούτε γιατί ψηφίσαν αυτό το νόμο, δεν ρωτήθηκε κανένας. Απλά μας τα παρουσιάζουν όλα όπως γίνεται με όλους τους νόμους. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Νάκου, και έχω πει κατ' επανάληψη ότι είναι τόσο δεδαλώδες οι νόμοι, όπου θα πρέπει κάποιος να καθίσει επισταμένος, να διαβάσει, να μελετήσει, αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει κάποια άκρη, με την έννοια ότι έρχονται τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων, σε ΦΕΚ, σε εγκυκλίους, σε διατάξεις, όπου αρχίζεις και χάνεις τον αρχικό σου στόχο. Δηλαδή από κάποια στιγμή και μετά αρχίζεις και ξεχνάς τι είναι αυτό το οποίο ψάχνεις να βρεις. Είναι τόσες χιλιάδες οι τροποποιήσεις και οι αλλαγές οι οποίοι επέρχονται σε όλους τους νόμους, όπου το μυαλό σου σταματά από κάποια στιγμή και μετά. Μα στην ουσία μπερδεύει, έτσι δεν είναι? Δεν μπερδεύεσαι, δεν σκέγεται το μυαλό σου, να το πούμε συσσαγωγικά. Αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός με τον οποίο νομοθετούν όλοι αυτοί. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ο νομοθέτης όταν βγάζει ένα νόμο, το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να κάνει είναι ο ίδιος και η οικογένειά του μπορούν να τον αντέξουν αυτόν τον νόμο. Εάν ναι, έχει καλώς. Εάν όχι, που εδώ μιλάμε για όποιον νόμο ψηφίζουν, κανείς δεν τον αντέχει, έτσι. Πώς είναι δυνατόν ο απλός λαός να αντέχει νόμους εκτρώματα, εγκληματικούς νόμους, οι οποίοι προσβάλλουν βάναυσα την νόησή μας? Πώς είναι δυνατόν να αντέχουμε εμείς αυτούς τους νόμους, όταν ο ίδιος ο νομοθέτης δεν μπορεί να τους αντέξει ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του? Άρα εδώ μιλάμε για μία είδους δημοκρατία, παύλα δικτατορία θα το ονομάσω. Μόνο δημοκρατία δεν μπορεί να ονομαστεί όλο αυτό το συνοθήλευμα το οποίο τόσα χρόνια μας λένε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα και με βάση αυτό διοικείται η χώρα. Προφανώς δεν μιλάμε για δημοκρατία, διότι όταν οι βουλευτές μπορούν και ενεργούν εναντίον του προσώπου, εναντίον του πολίτη, εναντίον του αντιπροσωπευμένου. Έχουν αυτός... και το άσυλο. Έχουν και ασυλία. Έχουν και ασυλία, κύριε Σαμαρά. Έχουν και ασυλία. Γιατί να έχουν ασυλία?
Θα δούμε στην πορεία ότι και στο Ταϊπέδ έχουν ασυλία. Α, μάλιστα. Και εδώ δηλαδή έχουν ασυλία. Και εδώ έχουν ασυλία. Μπορούν να πουλήσουν οτιδήποτε θέλουν χωρίς να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν. Και μάλιστα θα τα δείξουμε αυτά σε κάποια άλλη εκπομπή. Έγινε και κάποια δίκη όπου ο εισαγγελέας είπε δεν γίνεται να δικαστεί η υπόθεση διότι με βάση τον νόμο έχουν ασυλία, οπότε όλο αυτό το κατηγορητήριο Δεν υπάρχει καν. εκπίπτει Σβήνεται. στο κενό, σαν να μην έγινε ποτέ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για όλους εμάς αν δεν αποφασίσουμε οι ίδιοι να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να Να προχωρήσουμε, κυρία προχωρήσουμε, Νάκου. βεβαίως. Έτσι, είπαμε ότι γίνεται με πώληση. Β, με σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων δικαιωμάτων οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας. Γ, μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων οποιαδήποτε φύσης επί αυτών. Δ, εκμίσθωση. Ε, παραχώρηση της χρήσης ή της εκμετάλλευσής τους. Σίγμα τάφ, ανάθεση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, ζήτα, εισφορά τους. Τέλος πάντων, αυτά δεν μας πολύ ενδιαφέρουν. Αυτό το οποίο μας καίει εμάς είναι η Η πώληση. πώληση που Έτσι. το έχουν και πρώτο. Έτσι. Αυτό ακριβώς είναι. Είχα χρησιμοποιήσει και ένα παράδειγμα την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει. Θα το πω πιο αναλυτικά σήμερα. Και θα φέρω σαν παράδειγμα την περιοχή των νέων πόρων όπου την ζω και την βιώνω εδώ και 30 χρόνια περίπου. Και λόγω επαγγέλματος και γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Μου είπαν οι ντόπιοι εκεί της περιοχής ότι όντως το κομμάτι αυτό της παραλίας του και του Αιγιαλού ανήκει στο δημόσιο. Τους είχαν δώσει παλαιότερα σαν αντάλλαγμα κάποια ακίνητη περιουσία όσον αφορά στην κοινότητα των νέων πόρων Πιερίας, κάποια ακίνητη περιουσία προς τα πίσω μέρη του χωριού και πήρε το δημόσιος με ανταλλαγή το κομμάτι αυτό της παραλίας και του Αιγιαλού. Αλλά εδώ έρχομαι και κάνω την εξής απλή ερώτηση. Το δημόσιο έδωσε ένα κομμάτι στην πίσω πλευρά του χωριού και πήρε ένα άλλο κομμάτι Στην παραλία. μπροστά που ήταν η παραλία και ο Αιγιαλός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, από το αριστερό μου χέρι δίνω στο δεξί. Δηλαδή το αριστερό χέρι ή το δεξί χέρι δεν είναι δικά μου, είναι κάποιου άλλου και δεν το γνωρίζω. Και εδώ οξύμορο όλο αυτό. Και το θεωρούν αυτό σαν ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Και θα το επαναλάβω και πάλι έτσι ότι η ιδιωτική περιουσία του Δεν δημοσίου δεν μπορεί υφίσταται. να υφίσταται Δεν έτσι υφίσταται. σε καμιά των περιπτώσεων παρόλες τις παρανομίες που έχουν κάνει με την έννοια ότι η γενική κυβέρνηση και η Βουλή είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και εκεί καταγράφονται πάρα πολλά ακίνητα και καπηλεύονται νόμους παράνομους για να υφαρπάξουν την περιουσία του Έλληνα πολίτη. Όλα αυτά έχουμε πει ότι θα πρέπει να αλλάξουν και εμείς έχουμε κάνει το πρώτο βήμα εδώ και αρκετά χρόνια. Ήδη έχουμε διανύσει μακρύ δρόμο. Καλό θα είναι και οι πολίτες οι οποίοι μας ακούνε να αρχίσουν να συμπλέουν σιγά σιγά με την Ελλήνων Συνέλευσης για να μπορέσουμε να σταματήσουμε όλο αυτό το κακό το οποίο είναι μπροστά μας. Το βλέπουμε, αλλά το να το βλέπουμε μόνο δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να περάσουμε σε πράξεις. Θα ήθελα τώρα, κυρία Νάκου, να προχωρήσουμε και να πάμε στο άρθρο 14. Τα ενδιάμεσα δεν είναι τόσο αξιόλογα για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτά. Είπαμε σε αυτά τα οποία μας καίνε. Όσο περισσότερο για να καταλάβει ο ένας πολίτης ο οποίος δεν γνωρίζει καν από αυτό το νόμο. Ναι, πάρα πολύ σωστά. Το άρθρο 14.
παραχώρηση χρήσης γυαλού και παραλίας. Ένα. Για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στον κύριο της επένδυσης ή στον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα της χρήσης γυαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης ήδη υφιστάμενων στην περιοχή λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι 50 χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση και θα πω ότι εδώ στην ουσία έρχονται και μας λένε ότι ο γυαλός και η παραλία δεν πουλούνται, μόνο παραχωρούνται για 50 χρόνια, δηλαδή δικαίωμα χρήσης για 50 χρόνια. Και θα το πω ξανά, όταν έχω εγώ ένα ξενοδοχείο ή μία άλλη επιχείρηση τουριστική πίσω από το κομμάτι της παραλίας και του Αιγιαλού και έλθετε εσείς κύριε Ανάκου και αγοράσετε, πάρετε την χρήση όπως μας λένε της παραλίας και του Αιγιαλού για τα επόμενα 50 χρόνια, θα κάνετε το πιο απλό. Γιατί για να πάρετε αυτό το κομμάτι θα δώσετε χρήματα πολλά, έτσι, τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να τα αποσβέσετε. Προφανώς. Δεν έσαστε κανένα κορόιδο να δώσετε χρήματα για να μην έχετε κέρδος. Θα πρέπει να αποσβέσετε το κεφάλαιο του κατάλληλα. Πολύ σωστά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνετε κύριε Ανάκο? Θα τραβήξετε ένα φράχτη μπροστά στην παραλία και στην οποία θα βάλετε εισιτήριο 5, 10, 15, 20 ευρώ όσο θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να βάλετε. Αυτομάτως. Στην ουσία όμως κύριε Σαμαρά, εγώ εσάς αποκλείω στην παραλία που έχετε την επιχείρηση από πίσω. Προφανώς, γιατί οι ένικοι οι δικοί μου, οι πελάτες μου, οι τουρίστες, να το πούμε πιο απλά να το καταλάβει ο κόσμος, θα πρέπει να δίνουν 30, 40, 50 ευρώ κάθε μέρα για να πηγαίνουν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το κόστος αυξάνεται πάρα πολύ. Εσάς δεν σας ενοχλεί καθόλου το ότι ενδεχομένως να μην μπαίνει κανένας μέσα να κάνει μπάνιο, διότι έχετε την οικονομική άνεση και την οικονομική δυνατότητα να περιμένετε 2-3 χρόνια. Εγώ όμως, που έχω το ξενοδοχείο από... Στραφήσεις. Θα χάσω τους πελάτες μου όλους. Έτσι. Οπότε ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει μία αξία 2, 3, 5 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει σημασία το πόσο. Χάνει την αξία αντιλαμβάνω, του. Προφανώς θα χάσει την αξία του. Εννοείται. Θα έρθετε εσείς μετά και θα μου το πάρετε για 100 και 200 χιλιάδες ευρώ, διότι εγώ δεν θα μπορώ πια να το αξιοποιήσω. Εδώ είναι η έμεση εφαρπαγή πλέον και της ιδιωτικής περιουσίας. Για να μην υπεσέλθουμε και σε άλλους παράγοντες για το πόσα χρήματα χρωστάνε τα ξενοδοχεία σε δάνεια, σε τράπεζες, σε ΑΔΕ και ασφαλιστικά ταμεία. Απλά παίρνω το συγκεκριμένο κομμάτι αυτό. Το πόσο εύκολο είναι να γίνει και η φαρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας, διότι ξεπουλάνε οτιδήποτε έχει αξία τουριστική. Όλο από μόνο του, κύριε Σαμαρά, δυστυχώς, όπως το αναλύουμε σε τόσες εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί, είναι οξύμορο, είναι τόσο εγκληματικός όλος αυτός ο νόμος που έχουν ψηφίσει και σίγουρα δεν είναι υπέρ του ελληνικού λαού, όπως ισχυρίζονται. Προφανώς δεν είναι υπέρ του ελληνικού λαού και όλα αυτά υποτίθεται γίνονται με βάση τα μνημόνια, διότι θα πρέπει να ξεπληρώσουμε το χρέος της χώρας μας, ένα χρέος για το οποίο κανείς δεν μας είπε πώς προήλθε. Πώς όμως, δίνοντας, πουλώντας την περιουσία του δημοσίου σε ιδιώτες, αγνοώντας τους υπόλοιπους που είναι εκεί? Όταν θέλω να καταστρέψω ένα κράτος ή έναν λαό, θα βρω πάρα πολλούς τρόπους για να το κάνω. Διότι αυτό το οποίο εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί ως πολίτες είναι ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν επί σειρά ετών την πατρίδα μας, αυτή εδώ τη χώρα, τον ελλαδικό χώρο αυτόν, τον γεωγραφικό,
έχουν σαν μοναδικό γνώμονα την καταστροφή και παράλληλα όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε οι Έλληνες πολίτες να αρχίσουμε σιγά σιγά να εγκαταλείπουμε αυτή τη χώρα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε και όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια με την παράνομη μετανάστευση στη χώρα μας εκατομμυρίων, θα έλεγα, ανθρώπων από 90 και περισσότερες χώρες του κόσμου. Πράγματι, κύριε Σαμαρά, έτσι είναι. Σιγά σιγά αποκλείουν τους Έλληνες πολίτες από τη χώρα τους, βάζοντας μέσα άλλους ανθρώπους από άλλες χώρες. Καταρχάς, θέλουν, κυρία δηλαδή, κύριε Σαμαρά, θέλουν να πιστεύετε ότι θέλουν να αφανίσουν όλο τον ελληνισμό. Εκεί το πάνε. Το πρόβλημά τους ανέκαθεν ήταν ο ελληνισμός, διότι από εδώ ξεκινήσανε όλα και εδώ θα τελειώσουν όλα. Είμαστε ακριβώς στον ομφαλό της γης. Το σημείο το οποίο κατέχει η Ελλάς είναι τέτοιο που όλοι το επιθυμούν. Δεν είναι τυχαίο ότι όσα χρόνια γνωρίζουμε ιστορία, την ιστορία αυτή την οποία μας έχουν διδάξει οι ίδιοι, όλα διαδραματίζονται στη Μεσόγειο και όλα διαδραματίζονται στην περιοχή τη δική μας. Τα πάντα ξεκινούσαν από εδώ και τα πάντα τελείωναν εδώ. Έτσι και αυτός ο πόλεμος ο οποίος έχουμε ξεκινήσει εμείς θα τελειώσει και αυτός εδώ. Ή θα τελειώσει με νίκη δική μας ή θα χαθούμε όλοι μας. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στο άρθρο 14. Στο 2 λέει ο κύριος της επένδυσης, ο έλκον εξ αυτού δικαιώματα με εξαίρεση της περιπτώσης εθνικής ανάγκης, έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής και με αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης Αιγιαλού και παραλίας που του παραχωρείται με τις ΟΣΑΝΟ διαδικασία για την κατασκευή λιμενικών έργων που εκτελεί ύστερα από άδεια των αρμόδιων αρχών. Σε περίπτωση που τα λιμενικά έργα περιέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών Αιγιαλού παραλίας και το γήπεδο που δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω δημόσιο κτήμα, εφόσον ο κύριος της επένδυσης το επιθυμεί, μπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να εκμισθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το αντάλλαγμα χρήσης, εδώ είναι το κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσουμε προσοχή, το αντάλλαγμα χρήσης ή το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια εκτιματική υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής. Εδώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που γνωρίζαμε όλοι σαν κτηματική περιουσία, σαν κτηματική υπηρεσία, στην ουσία δεν υφίσταται, διότι με τον νόμο του 4389 του 2016 η κτηματική απορροφήθηκε από την ΕΤΑΔ ΑΕ, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ότι η κτηματική υπηρεσία δεν υπάρχει πια. Έχουμε μείνει όλοι ως γίνεται συνήθως με τις παλιές ονομασίες, βρίσκουν τρόπους και τις αλλάζουν, ούτως ώστε ο κόσμος να μην αντιλαμβάνεται και να μπερδεύεται όσο γίνεται περισσότερο, έτσι. Επαναλαμβάνω, η κτηματική υπηρεσία έχει απορροφηθεί από την ΕΤΑΔ ΑΕ και αυτό θα το δούμε και στο ΦΕΚ 1020 του 2013. Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά, να πούμε άλλο, τον ιδρυτικό νόμο, τον 3986 του 2011 που αφορά το ΤΑΙΠΕΔ. Εδώ τελειώνουμε όσον αφορά τη σύσταση, τη λειτουργία και το πώς ακριβώς είναι διαρθρωμένα
τα άρθρα, τα επίμαχα τα οποία αφορούν όλους τους Έλληνες, και θα ήθελα τώρα να πάμε σε μισό λεπτό λίγο, στο ΦΕΚ 1020. Είναι το νούμερο 5 που σας έχω δώσει. Μισό λεπτό να το ανοίξω κι εγώ λίγο. Λοιπόν, είναι αριθμός φύλου 1020, 25 Απριλίου του 2013. Αριθμός απόφασης 234. Εδώ, μέσα σε αυτό το ΦΕΚ το 2013, θα δούμε απίστευτα περιουσιακά στοιχεία να μεταβεβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ με νομή και κατοχή, έτσι, στα οποία εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και ξεκινάμε, λέει, αριθμός απόφασης 234, μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ, περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του νόμου 3986 του 2011, κατά του ιδρυτικού νόμου του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτοί μας είπαν ότι πουλάνε ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Τώρα εδώ μας λένε περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Μάλιστα. Πάλι δηλαδή, να μπερδέψουν, θεωρώ, τους πολίτες. Προφανώς, γιατί έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή και είναι χαρακτηριστικότατο παράδειγμα για να μπορέσει να αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης ότι ακριβώς συμβαίνει. Δεχόμαστε ότι το λιμάνι του Πειραιά, ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός, έτσι, ο οποίος είναι και στο χρηματιστήριο, δεχόμαστε ότι ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και τον πουλάνε. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το λιμάνι όμως, για να λειτουργήσει, χρειάζεται και την προβλήτα. Δεν μπορεί να δουλέψει το λιμάνι διαφορετικά. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η προβλήτα. Η προβλήτα όμως είναι καθαρά δημόσιο, το οποίο ανήκει στον ελληνικό λαό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν εγώ πάω να πάρω το λιμάνι και δεν μου δώσεις την προβλήτα, μου είναι εντελώς άχρηστο. Αν εκ των πραγμάτων θα μου δώσεις και την προβλήτα. Και έχουμε δει τώρα και στο λιμάνι του Πειραιά το τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί με τη συμφωνία που κάνανε η δική μας κυβέρνηση, να το πω έτσι. Δική μας δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας την ονομάσουμε έτσι για να αντιλαμβανόμαστε το τι ακριβώς λέμε. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση και επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι το λιμάνι του Πειραιά κατά ποσοστό 67% ανήκει στην Κόσκο, η οποία Κόσκο είναι κινέζικη εταιρεία. Έχει συμφέροντα κινέζικα. Οι Αμερικάνοι έχουν απαιτήσει να φύγουν οι Κινέζοι από το λιμάνι του Πειραιά. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι αφενός μεν είναι λυκοφιλίες, λυκοσυμμαχίες αυτές οι οποίες γίνονται, αλλά πόσο εύκολο είναι να σε βάλουν σε ένα παιχνίδι μέσα στο οποίο δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Και εμείς από την άλλη πλευρά μας εφησυχάζουν ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν θα μπορέσουν να μας επιτηθούν οι Τούρκοι, θα έχουμε την ησυχία μας, θα έχουμε αμερικάνικες βάσεις εδώ, έχουμε και τις γαλλικές φρεγάτες, θα έχουμε όλα αυτά, αλλά βλέπεις ότι σιγά σιγά πίσω από τις συμφωνίες αρχίζουν και εξυφαίνονται καταστάσεις και πράγματα τα οποία τα μαθαίνεις εκ των υστέρων. Όταν σου λέει ο Αμερικάνος ότι θα πρέπει να φύγει ο Κινέζος από το λιμάνι του Πειραιά, πώς θα φύγει ο Κινέζος? Πώς θα φύγει εφόσον έχει πάρει, του έχει δοθεί? Πώς θα φύγει? Όταν,
πώς θα φύγει, έτσι. Όταν έρχεται ο Γάλλος και σου λέει, ωραία, εμείς σου δώσαμε φρεγάτες για να υπερασπιστείς τα σύνορα, αλλά όσον αφορά την ΑΟΣ, την οποία υπάρχουν διεκδικήσεις με την Τουρκία, εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν είναι κομμάτι της συμφωνίας αυτό. Και έρχεται τώρα και ο πιο απλός πολίτης και αναρωτιέται. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι. Η Γαλλία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Γαλλία είναι. Τα σύνορα τα δικά μας είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ των πραγμάτων. Είναι. Για ποιο λόγο η Γαλλία δεν αφήνει 2-3 φρεγάτες να αρμενίζουν στο Αιγαίο και να προστατεύονται γενικώς τα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά θα πρέπει να μας τις πουλήσει εμάς. Εδώ συμβαίνουν πράγματα τα οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Όσο χαμηλή νόηση και να διαθέτουμε, ότι παίζουν παιχνίδια εις βάρος μας. Ότι δεν μας λένε την αλήθεια. Δεν μας λένε την αλήθεια, μας μπερδεύουνε. Κύριε Σαμαρά, όμως, για ακόμη μία φορά πρέπει να διακόψουμε σε αυτό το σημείο και να αναλύσουμε την επόμενη φορά το ΦΕΚ 2020 το οποίο μπήκαμε σήμερα. Γιατί ο χρόνος περνάει και δεν θέλουμε εννοείται να κουράσουμε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο πριν κλείσουμε την εκπομπή? Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αυτό το οποίο θα ήθελα μόνο να πω είναι ότι να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει και αναφέρουμε σε όλους τους Έλληνες πολίτες, διότι η χώρα μας γλιστράει μέσα από τα χέρια μας. Το τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα παραλάβουν όπως οι κυβερνήσεις. Απόλυτο χάος και καμένη γη. Πολύ ωραία, κύριε Σαμαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση που σας κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Νάκο. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και πρέπει να κάποιος να τα εξηγήσει σε όλους τους πολίτες. Ευχαριστούμε φυσικά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε για ακόμα μια φορά. Καλό βράδυ λοιπόν σε όλους. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.